Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν εκλεκτό προστικλημένο, σαν πολύ αγαπητό παίκτη που έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη και σε εμάς, νομίζω και στον κόσμο, στον Φρανσίσκο Χαβίτο. Χάβη, τι κάνεις? Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Ναι, καλά. Ετοιμάσω τώρα σε λίγο θα πάω στην οδοφείο να ετοιμάσω τα αγώνα για αύριο. Έχετε δύσκολο παιχνίδι αυτή την αγωνιστική, δεν είναι? Ναι, για μας κάθε ένα δύσκολο, αλλά αυτή είναι πιο δύσκολο. Πώς είναι και τα πράγματα στον Πανθρακικό, πώς τα συνάντησες περίπου όπως τα περίμενες, είναι πιο εύκολα, πιο δύσκολα, καλύτερα, χειρότερα? Δύσκολα, γιατί εμείς περιμένουμε με την ομάδα που έχουμε τώρα σαν παίκτες, δεν περιμένουμε να έχουμε τόσα δυσκολία, αλλά το θέμα είχαμε πολύ τραυματία και χάσαμε πολλά παιχνίδια που πρέπει να το κερδίσουμε. Γι' αυτό μας κάνει σε μια μεγάλη δυσκολία. Αλλά με παίκτες που έχουμε πιστεύουμε και πιστεύω να το περάσουμε. Αλλά δουλεύουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, στα τελευταία παιχνίδια η απόδοση του Πανθρακικού είναι ασφαλώς πολύ καλύτερη από ότι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ναι, γι' αυτό κάθε φορά πάμε καλύτερα. Μόνο χρειάζομαι τον νίκη και ήρθε τώρα. Πολύ αργά για μας, πιστεύω εγώ, αλλά ήρθε. Τώρα περιμένουμε να συνεχίσουμε με αυτό. Με τον προπονητή, με τον κύριο προπονητή, όλα καλά? Ναι, καλά. Δουλεύουμε εγώ, με όλους τους προπονητές δουλεύω όπως μπορώ. Αυτό καλά, τώρα γιατί είμαστε καλύτερα, ο κλίμα είναι καλύτερο, η ψυχολογία είναι καλύτερα, ανεβάστηκε. Πιστεύω με αυτό, με τα ψυχολογία που έχουμε, θα πάει τα πράγματα καλύτερα. Εσύ, Χαβίτο, πλέον είσαι πόσα χρόνια στην Ελλάδα? 10, κοντά τις 10 χρόνια. Περίπου 10, πλέον συμπληρώνεις? Ναι, ήρθα το 2006, το 2006, το καλοκαίρι. Ναι, 10 χρόνια. 10 χρόνια περίπου. Αισθάνεσαι λίγο μισός Έλληνας πλέον, ε? Ναι, όλα, η καριέρα μου το πέρασα πιο πολύ εδώ. Ναι, όντως, ε. Ναι, και τα ελληνικά τα έχεις μάθει μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ναι, εγώ ήμουν εδώ πολλά χρόνια και εγώ, άμα θέλω εγώ να κάνω κάποια πράγματα, να μην περιμένω βοήθεια πάντα και να ξέρω τι λέει το κόσμο και να μιλάμε κόσμος, εγώ μόνο, να μην μου λέει ένας και άλλος. Γιατί εγώ θέλω να ξέρω τι λέει και να κάνω τα δουλειές εδώ. Εγώ πρέπει να το μάθω και εγώ και την οικογένειά μου. Ναι. Έχεις σκεφτεί καθόλου αν μετά το τέλος της καριέρας σου θα παραμείνεις στην Ελλάδα, θα επιστρέψεις στην Ισπανία? Είναι κάτι που το σκέφτεσαι ή είναι κάτι που είναι πολύ νωρίς ακόμα? Είναι νωρίς ακόμα, αλλά εγώ μπορώ να μένω εδώ, μπορώ να πάω. Εγώ πάντα λέω εκεί που έχω δουλειά. Γιατί δεν το ξέρεις. Μπορεί πιστεύεις να πάω στην Ισπανία και έχω δουλειά εδώ, να κάτσω εδώ. Μπορώ να περιμένω εδώ και έχω δουλειά, ξέρω εγώ, άλλη χώρο και να πάω εκεί. Αλλά θέλω, εγώ, άμα μένω εδώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί για μένα και την οικογένειά μας αρέσει πολύ η Ελλάδα. Και η Ισπανία είναι το χώρο μου. Βέβαια, από τα χρόνια που είσαι στην Ελλάδα, Χάβη, νομίζω ότι αυτά που πέρασες στον Άρη, η πενταετία εκείνη από το 2006 έως το 2011, είναι με διαφορά τα καλύτερά σου χρόνια, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Είναι ο πιο πολλά χρόνια που πέρασα εδώ και πέρασα πολλά πράγματα. Κακή και καλές. Τα περισσότερα ήταν πάντα καλά ή κακά? Καλά, νομίζω. Καλά. Εγώ πάντα κρατάω το καλό. Έκανα πολλές φίλες εδώ, πέρασα πολύ πράγματα εδώ, έμαθα πολύ εδώ, μεγάλωσα σαν άνθρωπος εδώ, η οικογένεια μεγάλωσα εδώ στην Ελλάδα, τα παιδιά πιο πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εκεί όλα τα χρόνια που ήμουν στην Άρη ήταν πολλά χρόνια και σε μια πόλη που εμείς μας αρέσει πολύ. Σε μια ομάδα που μας αρέσει και το κόσμο με εμάς πάντα ήταν πολύ καλά. Δεν μπορώ να σε χάσω αυτό. Ήταν και πρόσφατα και η επέτειος από τα παιχνίδια που έδωσε ο Άρης στην Ευρώπη με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο όταν φτάνει αυτή η ημερομηνία, τα θυμάσαι, κάθεσαι, βλέπεις ενδεχομένως τα βίντεο? Ναι, βέβαια, αυτό πάντα, όχι τώρα μόνο, και κάποια στιγμή είμαι στο YouTube, κάτι αυτό και μιλάμε φίλος και το βλέπω πάλι συνέχεια να χαμηλάω λίγο. Και αυτό το έχω πάνω μου, γιατί ήταν special όλα αυτά και για μένα και για τον κόσμο. Και βλέπω ο κόσμος στον δρόμο και μου ευχαριστήσει αυτό, λέω, εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένο, αλλά είναι τη δουλειά μου, λέω εγώ. Αλλά μου κάνει χαρούμενο να δω τον κόσμο χαρούμενο με τέτοια πράγματα, με τη δουλειά μου που κάναμε.
από όλα αυτά τα σημαντικά γκολ που πέτυχες με τον Άρη, ποιο είναι αυτό που θα ξεχώριζες έτσι περισσότερο? Γιατί έχεις βάλει σημαντικά γκολ με τη φανέλα του Άρη. Ναι, εγώ όπως είναι γκολ και αυτά με την Ατλέτικο και με το ΠΑΟΚ στη Τούμπα ήταν διαφορετικός αυτό, γιατί είναι special παιχνίδια. Και με το Σαραγώσα που κάναμε, περάσαμε όμιλος πρώτη φορά, ήταν και αυτό, γιατί μετά γυρίσουμε εδώ στην Ελλάδα και δεν πιστεύα αυτό που είδα στο αεροδρόμιο. Ναι, εγώ νομίζω, Χαβίτ, ότι εκείνο το γκολ, αν θες την προσωπική μου άποψη, εγώ το βάζω πιο ψηλά, ξέρεις γιατί? Γιατί ήταν επιτέλους η αλλαγή της σελίδας για τον Άρη. Μπορεί, ναι, ναι, γι' αυτό μου λέει όλοι. Όποιος είναι όμορφο είναι το Ατλέτικο Μαδρίτη. Αυτό λέω. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Γκολ του Λάρα. Ήταν σημαντικό. Μπορεί εκεί συγκίνησα όλα το δρόμο στην Ευρώπη που κάναμε μετά. Μπορεί. Όχι μόνο το γκολ μου, γιατί κι άλλος βάλει γκολ. Αλλά εκεί μπορεί να αλλάξουμε κάτι. Ναι. Βλέπουμε τώρα τελευταία να επιστρέφουν κάποιοι παίκτες από το παρελθόν στον Άρη, όπως ο Σέρχιο, ο Κώστας ο Κασναφέρης, γυρίσει ο Βασίλης ο Ρόβας, παιδιά με τα οποία έχεις παίξει έτσι συμπαίκτης στο παρελθόν. Εσύ τη δική σου επιστροφή την σκέφτεσαι, καθόλου εφόσον φυσικά ενδιαφέρεται και ο Άρης, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει? Ναι, ναι, εγώ μίλησα κάποιες φορές με κόσμος εκεί, αλλά στο καλοκαίρι μίλησα με κάποιους, αλλά εκεί δεν ξέρει κανένας άμα είναι πρόεδρος αυτό, άμα είναι Α, Β ή Γ, δεν ξέρει τίποτα. Εγώ περιμένω, χάσω κάποιες ομάδες που είχα για να πάω, αλλά κάνω λίγο υπομονή, αλλά μέχρι μία γραμμή και λέω δεν μπορώ να περιμένω, γιατί άμα γίνεται κάτι κακό, μένω χωρίς τίποτα και είναι πολύ δύσκολο. Και επιτέλους ήρθα εγώ εδώ. Αλλά εγώ τον είπα πολλές φορές. Μ' αρέσει πολύ να επιστρέψω εκεί. Θέλω αυτά, γιατί πέρασαμε πολλά πράγματα εκεί. Καλές πράγματα. Εγώ και την οικογένεια. Και την οικογένεια της άρεσε πολύ την πόλη, την ομάδα, ο κόσμος με εμάς. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Έχεις καθόλου επαφή με τον Σέρχιο, με τα παιδιά, μιλάς καθόλου στο τηλέφωνο? Όχι, αυτό μόλις έφυγα εγώ από εκεί, αυτός φύγε άλλου, όλοι μπερδεύουμε και ξεχάσουμε όλοι. Είναι πιο δύσκολο να μιλάμε μετά. Είχες πάντως τη χαρά να συνεργαστείς ξανά και με τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ, γιατί πήγες μαζί του στην Τουρκία για να... Ναι, ναι, αυτό ξέρω πώς δουλεύει και αυτό ξέρει πώς δουλεύω εγώ. Αυτός πιστεύει με εμένα και εγώ πιστεύω σε αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Και όμως όπως μου λέει, έλα είμαι εδώ και λέω είναι καλά τα πράγματα και μου λέει ναι, το πιστεύω και πάω με κλειστά μάτια. Είναι γιατί είναι πολύ καλός προπονητής, δουλεύει πολύ καλά και δυνατά και αυτό μου κάνει καλά για μένα. Και το πιο σημαντικό, το πιστεύω. Αυτό είναι. Τον Άρη το βλέπεις καθόλου? Έχεις καθόλου χρόνο να παρακολουθείς κάποιο παιχνίδι του? Βλέπω τις φάσεις. Κάποιες φορές πάω στην ίντερνετ, μόλις τελειώσε την εβδομάδα, να δω πώς είναι, πώς τελειώσει η αγώνα, τα γκολ, κάτι έτσι. Γιατί δεν έχω την τηλεόραση και δεν ξέρω πότε πέσει. Κάποιες φορές παίξω και εγώ. Είναι... Αλλά το ακολουθώ. Κάποια στιγμή πάντως θα σε δούμε και στο Κλεάνθη, στο γήπεδο, στη Θεσσαλονίκη. Αν βρεις την ευκαιρία, θα έρθει. Ναι, άμα έχω, γιατί τώρα χρόνο για μένα τώρα είναι δύσκολο, αλλά άμα μπορώ, δεν έχω πρόβλημα. Την επιστροφή του Σέρχιο Κόκε στον Άρη, πώς την είδες? Αν και εντάξει, θέλει πολλή δουλειά ακόμη, τον έχει ζήσει και σε πολύ καλές στιγμές. Έχει μείνει λίγο πίσω. Αυτό σίγουρα βοηθάει την ομάδα, σίγουρα με την ποιότητα που έχει. Άμα χρειάζεται λίγο χρόνο να ετοιμάσαι, το κάνει γιατί η ομάδα και πάει καλά. Και με αυτός που όποτε θα είναι καλά, θα πάει καλύτερα. Και βοηθάει για τον κόσμο να έχει όρεξη να πάει εκεί να το πει, οι παίκτες που αγαπάει, και σίγουρα βοηθάει την ομάδα 100%. Χαβίτο, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Έχεις μάθει πάρα πολύ καλά ελληνικά, μας εξέπληξες ευχάριστα. Νομίζω και η σύζυγος μιλάει ακόμη καλύτερα από ό,τι έχω μάθει από σένα. Ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά μιλάνε ελληνικά? Ναι, πάει κανονικό ελληνικό σχολείο. Μιλάει καλύτερα από μένα. Μια χαρά. Ναι, ναι. Ωραία. Και θα χαρούμε να σε δούμε ξανά στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, Χαβίτο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.